Καλησπέρα, φίλε και φίλοι. Εύχομαι όλοι να είστε καλά και να έχετε υγεία. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται, να κάνετε μπάνια, μια και η θερμοκρασία λέει ανεβαίνει, πάει στα ύψη. Οπότε, ο καιρό για βουτιά ήρθε λοιπόν. Οπότε, και φυσικά να απολαύσετε ε, το καλοκαίρι το οποίο είναι πολύ, πολύ δυνατό. Χρόνια πολλά σε όλου του καρκίνου. Μπήκαμε και στο μήνα του που έχει να κάνει ε, από το μέχρι και τι 20-21 Ιουλίου λοιπόν. Έχετε όλοι γενέθλια και σα εύχομαι χρόνια πολλά. Είμαι ο Μάνο, αναλυτή ταρό και αριθμολόγο και στο κανάλι μου θα βρείτε υπέροχε αριθμολογικέ και ταρό προβλέψει. Στο www.manostarot.gr εκεί μπορείτε να μπαίνετε και έχω δωρεάν παροχέ με μία κάρτα, με τέσσερι κάρτε, συμφωνία πεπρωμένων, online κλείσιμο ραντεβού από εκεί και στο κανάλι μου στο YouTube Μάνο Ταρότ στα λατινικά. Κάθε Τετάρτη στις 10 υπέροχα εκπληκτικά live τα οποία μπορείτε να μπαίνετε και να δείτε και τα παλιά όσοι θέλετε και δεν ξεχνάτε φυσικά εγγραφή, πατάτε και το καμπανάκι, κάνετε και like και το καμπανάκι αν το πατήσετε θα σας έρχεται ειδοποίηση σε ό,τι καινούριο από εδώ και στο εξής ανεβάζω. Αυτά λοιπόν για μένα, το τηλέφωνο μου βρίσκεται ακριβώς από κάτω για προσωπικές προβλέψεις ή ε, τηλεφωνικές φυσικά και στον χώρο μου ο οποίος βρίσκεται στο Παλαιό Φαλήρο στην Αθήνα στο κανάλι μου για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να δείτε και τις τιμές για μισή ή μία ώρα τα ρο ή αριθμολογία ή και τα δύο ή κάποιες άλλες πνευματιστικές εργασίες οι οποίες αναλαμβάνω. Λοιπόν, σήμερα σας έχω πολύ ωραίο θέμα. Ε, Ποιο σε παρακολουθεί ερωτικά. Θα δούμε λίγο παρελθόν, θα δούμε και λίγο την παρούσα κατάσταση, το τι ενέργειες έχει να μας δώσει μέσα από τρία deck, από τρία διαφορετικά deck. Ε, deck σημαίνει πακέτα. Τα οποία σα έχω και φυσικά να απολαύσετε ε, όσο δυνατόν περισσότερο. Δεν γίνεται να πιάσει όλου, είναι γενικό, αλλά τουλάχιστον αν πιάσουμε στο 70% κάποιε ενέργειε, είναι μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, η μισή δουλειά είναι δική μου για την ανάλυση και η άλλη μισή δουλειά είναι δική σα να πετύχετε το σωστό deck και να συντονιστείτε καλά μαζί μου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τρία πακέτα. Πρώτο, Δεύτερο και τρίτο ή μπορείτε να διαλέξετε με βάση αυτό που σας έλκει περισσότερο, αυτή είναι η Αιγυπτιακή, ή με τη δεύτερη ή με την τρίτη α, ή με βάση των πετρών. Σας έχω το μάτι του τίγρη, μαύρη τουρμαλίνη και αμέθιστο εδώ, οπότε μπορείτε να επιλέξετε είτε με τις κάρτες οι οποίες σας αρέσουν, πρώτο πακέτο, δεύτερο ή τρίτο. Ποιο σε παρακολουθεί είναι το ερώτημα, παρελθόν και παρών. Ή μπορείτε να επιλέξετε με βάση την πετρούλα. Οπότε αυτός που θα επιλέξει τη μαύρη τουρμαλίνη επιλέγει το δεύτερο πακέτο. Όποιος επιλέξει α, το μάτι του τίγρη επιλέγει το πρώτο πακέτο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο πακέτο. Τι έχει να μας πει στο παρελθόν για σας εδώ ποιος σας παρακολουθεί ή Ποιο θέλει να μάθει για εσά. Εδώ μου δείχνει, παιδιά μου, πρόσωπο το οποίο είναι μέσα από επαγγελματικό χώρο, κατά πάσα πιθανότητα, ή ήσασταν παντρεμένοι με το συγκεκριμένο άτομο. Μπορεί να υπήρξε χωρισμό, να, να υπάρχει κάποια επικοινωνία μέχρι προσφάτω. Για κάποιους μπορεί να είναι και πρόσωπο κρυό, λέω, τοξότη. Η εγώ καιρο. παρόλα αυτά, όμω, μου δείχνει στο χτε ένα άτομο το οποίο είτε σα εκμεταλλευόταν, ή γενικώ εκμεταλλευόταν τη γενεοδορία σα και την προσφορά σα. Προσοχή λοιπόν, γιατί είναι ένα σκοτεινό άτομο, ένα ύπουλο άτομο. Οπότε, το άτομο αυτό το οποίο εσά στο πρώτο πακέτο σα παρακολουθούσε στο χτε μπορεί να μην ήταν και τόσο φιλικά προσκύμενο προ εσά και ξεκάθαρα εδώ να μην είχε καλού καλούς σκοπούς. Να μπορεί να έβλεπε μόνο το κρεβάτι ή να μην ήθελε κάτι περισσότερο. Βεβαίως δείχνει άτομο το οποίο έχει ιδιαίτερες αντιλήψεις για τη ζωή και τις καταστάσεις. Πάμε να δούμε στο παρόν εδώ ποιο σας παρακολουθεί. Και εδώ δείχνει επίσης αγαπημένες φίλες και φίλοι άτομο για κάποιους μπορεί να είναι δίδυμος υδροχό ζυγός αν είναι άντρας ή ακόμη και γυναίκα δίδυμος υδροχό δεν είναι απαραίτητα ένα μπορεί να είναι και φιλικό πρόσωπο το οποίο θέλει να γνωρίζει για τη ζωή σα. Για κάποιου είναι ένα άτομο όμω το οποίο το ξέρετε, έχει φύγει σε απόσταση ή βρίσκεται σε απόσταση εδώ και πολύ πολύ καιρό. Παρόλα αυτά, αν είναι άντρα, δείχνει ένα άτομο το οποίο σα παρακολουθεί, αλλά δεν είναι και από τα καλύτερα άτομα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Αν είναι γυναίκα, μάλλον μπορεί να είναι χωρισμένη α, ή να βρίσκεται σε κάποιο διαζύγιο. Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και φυσικά. Ε, για κάποιο λόγο θέλει να μαθαίνει για τη ζωή σα ή ενδιαφέρεται για εσά ερωτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως μου λέει πρόσωπο το οποίο α, δεν είναι ένα για σας στην παρούσα φάση είναι δύο άτομα τα οποία σας παρακολουθούν α, και για κάποιους μπορεί να είναι και το κρεβάτι κρυού λέοντα τοξότη ή εσεί δηλαδή είστε κρυοί λέοντα τοξότες ή το πρόσωπο που σας παρακολουθεί στο τώρα είναι κρυό λέοντα τοξότης. Αυτά λοιπόν για το πρώτο πακέτο. Αυτά τα πρόσωπα είναι τα οποία σα παρακολουθούσαν στο χτε και στο σήμερα. Πάμε να βγάλουμε και μία από τις ερωτικές ως συμβουλή. Πάμε να βγάλουμε και μία από τις ερωτικές για το πρώτο πακέτο, για το πρώτο πακέτο, για το πρώτο πακέτο και έχω αυτήν. Για να δούμε εδώ συμβουλή τι λέει. It is a safe for you to love. Open your heart and give and receive the highest Energy of all, που σημαίνει αγαπημένε φίλε και φίλοι, εδώ στο πρώτο πακέτο είναι μια ασφαλή περίοδο. Σου λέει να αγαπήσετε, να ερωτευτείτε. Ανοίξτε την καρδιά σα, εσεί στο πρώτο πακέτο και μην μου κλίνεστε. Θα μου πεις Ρεμάνο με αυτά που έχω περάσει πώς να μην κλειστώ, πώς να μην έχω τα ψυχολογικά μου, πώς να μην εμπιστεύομαι εύκολα τους ανθρώπους. Βεβαίως, αλλά σου λέει άλλαξε τις ενέργειες της καρδιά σου και τη συναισθηματικότητά σου για να μπορέσει να σου έρθει αυτό το οποίο επιζητάς και αυτό το οποίο θέλεις. Πάμε στο δεύτερο πακέτο, πάμε να δούμε ποιο σε παρακολουθούσε στο χτες, είτε ερωτικά αλλά πιο πολύ ερωτικά έχω βγάλει. Δεύτερο πακέτο εδώ στο χτες. παιδιά μου, είναι ένα άτομο το οποίο Μάλιστα δείχνει ψυχολογικά προβλήματα για κάποιους και δείχνει επίσης ένα πρόσωπο το οποίο ε, εδώ είτε δεν σας έδωσε αυτό που θέλατε ή εδώ υπήρχε συναισθηματικό πρόβλημα και όταν εννοώ υπήρξε ανισορροπία. Το συγκεκριμένο άτομο μάλλον περίμενε από σας κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ εκτός αν βλέπω εσάς. Βλέπω εσά μια κατάσταση η οποία δεν ευόδωσε, δεν περπάτησε και για κάποιου μπορεί να ήρθατε και σε κόντρα με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Το μόνο σίγουρο στο χτε όμω σα παρακολουθούσε. Για να δούμε στο τώρα ποιο πρόσωπο είναι αυτό το οποίο έχει τα μάτια του επάνω σα. Και φυσικά για κάποιου μου δείχνει μια κατάσταση που έχει ολοκληρωθεί, έχει τελειώσει, αλλά οδεύει προ την αναγέννηση. Φυσικά εδώ μου λέει και για εσά ότι έχετε πληγωθεί πάρα πολύ, έχετε στεναχωρηθεί ίσω από κάποια συμπεριφορά κάποιου προσώπου. Παρόλα αυτά όμω περιμένετε μήνυμα. Εδώ υποψιάζομαι στο δεύτερο πακέτο κάποια από εσά μπορεί να ψάχνετε κάποια επανασύνδεση ή αν δεν είναι επανασύνδεση, είναι το άκουσμα κάποια κατάσταση που θα σα δώσει πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη ευτυχία. Ε, το θέμα είναι το εξή, ότι η όλη κατάσταση του προσώπου το οποίο μπορεί να σα παρακολουθεί την παρούσα φάση μπορεί να είναι και στο ζώδιο του υδροχώου ε, ή να είναι ένα κρυό λέον τοξότη, ο οποίο βρίσκεται εξ ο οποίο όμω βεβαίω είτε άντρα είναι είτε γυναίκα δεν δείχνει τα σημάδια κάποιας επανάκαμψης και φυσικά επιστροφής. Οπότε, ναι, μεν εσεί κάτι περιμένετε. Ναι, μεν μπορεί το συγκεκριμένο άτομο να περιμένει και αυτό κάτι από εσά. Πάρ το αυγό και κούρευτο με λίγα λόγια. Δύσκολε καταστάσει, περίεργε συνθήκε, οι οποίε στο τώρα είναι λίγο δύσκολε. Άρα, λοιπόν, είδαμε στο χτε ποιο πρόσωπο σα παρακολουθούσε. Βλέπουμε και στο τώρα μια κατάσταση δύσκολη. Εσεί στο δεύτερο πακέτο έχετε περάσει πολύ δύσκολα προφανώ. Έχετε ταλαιπωρηθεί πολύ με τα συναισθηματικά σα. Με τον πύργο ανάποδα που έχει πέσει. Ε, Όμω εδώ δείχνει ότι σιγά-σιγά θα αφήσετε πίσω πρόσωπα και καταστάσεις. Πάμε να δούμε και μια συμβουλή για σας στο δεύτερο πακέτο. Στο δεύτερο πακέτο και είμαστε εδώ. Και σου λέει addictions are affecting your romantic life, που σημαίνει αφήστε ε, τη διέστησή σας, αφήστε το ένστικτό σας ανοιχτό, ε, ώστε να έρθει η ρομαντική ζωή η οποία επιθυμείτε. Και φυσικά εδώ σου λέει η διέστησή σου, το ένστικτό σου, αυτά τα οποία θέλεις μέσα σου, αυτά που ονειρεύεσαι και όλα αυτά τα οποία σκέφτεσαι, είναι αυτά τα οποία ε, σε εμποδίζουν και σε μπλοκάρουν καμιά φορά στην ερωτική σου ζωή. Πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε και στο τρίτο πακέτο λοιπόν να δούμε εδώ ποιο σε παρακολουθούσε στο χτες. Πάμε να δούμε ποιο σε παρακολουθούσε στο χτε. Λοιπόν, το παρελθόν εδώ, αγαπημένε φίλε και φίλοι, λόγια, γλωσσοφαγιά, Παναγία μου στο τρίτο πακέτο. Ε, μπορεί και από γυναίκα, κρυό λέων το ξότι ή δίδυμο υδροχό ζυγό. Όμω μου δείχνει. Ε, σίγουρα μπορεί και εσείς να παρακολουθούσατε εδώ στο τρίτο πακέτο κάποιο άτομο να ψαχνόσασταν και ε, να μην είχε γίνει κάτι. Εδώ μου δείχνει δύο συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία δείχνει ότι είτε παρακολουθούσατε είτε σας παρακολουθούσαν ή κάτι αμοιβαίο που σημαίνει ότι για κάποιο διάστημα στο χτες κάποιο άτομο παρακολουθούσατε εσείς και μπορεί κάποιο άλλο άτομο να παρακολουθούσε εσάς. Με λίγα λόγια, κάποιον θέλατε ή κάποια θέλατε και δεν σας ήθελε αυτός ή αυτή και τα ανάπαλλην. Με λίγα λόγια μια περίεργη κατάσταση η οποία δεν ευόδωσε και δεν περπάτησε πουθενά. Υπάρχει και ένας χωρισμός εδώ εσάς στο τρίτο πακέτο, ίσως είναι και άσχημος με ψυχολογική κατάρρευση και διάλυση θα έλεγα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πάμε να δούμε λοιπόν στο τώρα ποιο σας παρακολουθεί ερωτικά. Στο τώρα εδώ Είστε σε μια φάση εδώ στο τρίτο πακέτο που δεν ξέρετε πώ να δείτε τα πράγματα και το πώ να απεγκλωβιστείτε από μια κατάσταση η οποία την έχετε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, νιώθετε ότι δεν έχετε καθόλου δυνάμει, δεν, δεν νιώθετε καθόλου ενέργεια μέσα σα. Παρ' όλα αυτά, όμω, μπορεί να κοιτάτε ή να σα παρακολουθεί κάποιο πρόσωπο, Ταύρο Παρθένο, εγώ καιρο, αλλά εξ αποστάσεω, το συγκεκριμένο άτομο, και φυσικά να μην κάνει την κίνησή του ή την κίνησή τη, διότι βρίσκεται σε μια κατάσταση που το μόνο που το ενδιαφέρουν είναι τα επαγγελματικό-οικονομικά του ή τη και δεν υπάρχει κάτι προ το τώρα και αυτό είναι που σα στεναχωρεί πάρα πολύ. Πάμε να δούμε και μια κάρτα ω συμβουλή για εσά στο τρίτο πακέτο. Πάμε να δούμε και μια κάρτα ω συμβουλή στα ερωτικά σα. New love. A new person has stirred to your romantic feelings. Που σημαίνει σας σα έρχεται καινούρια αγάπη, καινούριο έρωτα μέσα από ρομαντικά συναισθήματα και πολύ. Ωραίε καταστάσει, οποίε θα βιώσετε και θα ζήσετε. Πολύ ωραίο λοιπόν και το τρίτο μήνυμα. Αυτά λοιπόν, αγαπημένε φίλε και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά, να έχετε υγεία. Για προσωπικέ προβλέψει, στο τηλέφωνο μου βρίσκεται ακριβώ από κάτω. Δεν ξεχνάμε like στο κανάλι μου και εγγραφή στο YouTube, μάλλον στα ροτ. Και κάθε Τετάρτη υπέροχα, φανταστικά live με πολύ ωραία θέματα. Α, με πολύ μεγάλη διάρκεια σε χρόνο και φυσικά πολύ ωραία to the point μηνύματα α, είτε σε επαγγελματικά είτε σε ερωτικά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά και να προσέχετε. Καλό Σαββατοκύριακο.